Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εκπομπή Ένα Live News είναι και απόψε κοντά σας. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας όπως πάντοτε με τα κρούσματα του κορονοϊού. 476 τον αριθμό για σήμερα, 467 δυστυχώς οι διασωληνωμένοι, αρκετά υψηλός ο αριθμός. 66 οι θάνατοι οι οποίοι καταγράφονται στην περιφέρειά μας τώρα. Να ρίξουμε μία ματιά, 15 κρούσματα στον Εύρο, 1 στη Θάσο, 9 στην Καβάλα, 14 κρούσματα στην Ξάνθη, 6 στη Ροδόπη και 7 στις Σέρες. Το εμβόλιο του κορονοϊού είναι γεγονός ότι βρίσκεται στη χώρα μας. Χθες μάλιστα εμβολιάστηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και ακολούθησαν βεβαίως και άλλοι. Με πρώτη μία νοσηλεύτρια μονάδας εντατικής θεραπείας και έναν 88χρονο άνδρα. Σήμερα εμβολιάστηκε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, χωρίς όμως να θέλει τις κάμερες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Πάμε στο ρεπορτάζ και θα επιστρέψουμε να σχολιάσουμε αμέσως μετά. Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός εμβολιάστηκε κατά του κορονοϊού ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, τον οποίον υποδέχθηκε ο Υπουργός Υγείας κατά την άφηξή του. Σημειώνεται ότι ο κύριος Τσίπρας εξέφρασε την επιθυμία να μην υπάρχουν κάμερες στην αίθουσα την ώρα του εμβολιασμού του, καθώς όπως σχολιάζουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν επιθυμεί να χρησιμοποιηθεί ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως αυτό του εμβολιασμού και της δημόσιας υγείας για επικοινωνιακούς λόγους. Φωτογράφοι, ωστόσο, υπήρχαν κανονικά. Οι Έλληνες πολίτες έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται ανασφάλεια από τη διαχείριση της πανδημίας που έχει κάνει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση. Να αισθάνονται ανασφάλεια από τις πράξεις της και κυρίως από τις εγκληματικές παραλήψεις της. Δεν έχουν όμως κανένα λόγο να αισθάνονται ανασφάλεια απέναντι στο εμβόλιο και στον εμβολιασμό. Και αυτό θέλω να το δηλώσω κατηγορηματικά. Το εμβόλιο είναι ένα όπλο που μας προσφέρει η επιστήμη για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, να αντιμετωπίσουμε τον ιό. Και μακάρι να υπήρχε δυνατότητα γρήγορα να εμβολιαστεί το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού και ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Οι μέχρι στιγμής δόσεις που έχουν εξασφαλιστεί δεν μπορούν να μας κάνουν αισιόδοξους ότι θα δημιουργηθεί μία ασπίδα προστασίας απέναντι στον ιό στην κοινότητα, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι το επόμενο φθινόπωρο, που οι κλιματολογικές συνθήκες ενδεχομένως να επανέφεραν τον ιό. Εμβολιάστηκε νωρίς το μεσημέρι ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ευχαρίστησε το υγειονομικό προσωπικό για τη μάχη που δίνουν καθημερινά. Χαίρομαι που βλέπω ότι πολίτες, πολιτικοί, όλη η ελληνική κοινωνία με ομοψυχία προχωρά σε αυτή την στάση ευθύνης, την υπεύθυνη στάση, που να μπορέσουμε να δώσουμε το παράδειγμα, να εμβολιαστούμε και να σιγά σιγά επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα, να πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Το εμβόλιο είναι ασφαλές. Το εμβόλιο θα είναι για όλους τους Έλληνες πολίτες. Το εμβόλιο θα μας βοηθήσει, μαζί όμως με τα μέσα ατομικής προστασίας, μαζί με την φροντίδα για τις ευπαθείς ομάδες, μαζί με την προσοχή που πάντα πρέπει να επιδεικνύουμε, στο να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας και στη ζωή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο μεταξύ, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλειος Πέτσας διευκρίνησε πως τα μέτρα για τον κορονοϊό δεν θα χαλαρώσουν για την πρωτοχρονιά και τα θεοφάνεια και πως η χώρα κάνει δύο παράλληλες προσπάθειες κατά του κορονοϊού. Άμυνα με τα μέτρα και επίθεση με το εμβόλιο. Από χτες αναπτύσσουμε πλέον δύο παράλληλες προσπάθειες. Άμυνα με όσα μέτρα απαιτούνται για την ανάσχεση της πανδημίας και αντεπίθεση με την επιχείρηση ελευθερία για τον εμβολιασμό που θα απελευθερώσει την κοινωνία και την οικονομία από την καθήλωση που επέβαλε η παγκόσμια μάστιγα του κορονοϊού. Σε ό,τι αφορά την άμυνα, ξέρουμε όλη τη σημασία της για την προστασία της ζωής μας και της ζωής αυτών που αγαπάμε. Ξέρουμε πια πως η επιδείνωση μπορεί να επέλθει πολύ εύκολα σε μικρό χρονικό διάστημα, ενώ η πτωτική πορεία έχει πολύ μικρότερο ρυθμό. Και αυτό επιβάλλει να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη προσοχή τις ημέρες της πρωτοχρονιάς και των θεοφανίων, να τηρούμε σχολαστικά τα μέτρα που ισχύουν. Για το εμβόλιο και την πιθανότητα να χρειαστεί νέο εάν γίνει σοβαρή μετάλλαξη του κορονοϊού, μίλησε ο Ηλίας Μόσιαλος, καθηγητής πολιτικής της υγείας.
οι μέχρι τώρα μεταλλάξεις που έχουν γίνει στον ιό δεν μας ανησυχούν. Επίσης, έχουμε πλέον τις τεχνολογίες έτσι ώστε αν αλλάξει ο ιός τόσο πολύ, έτσι ώστε να μην το πιάνει το εμβόλιο, γνωρίζουμε ότι μέσα σε 6 εβδομάδες, αυτό δήλωσαν και οι εταιρείες, ο εκπρόσωπος της BioNTech, έχουν τη δυνατότητα να παράξουν ένα νέο εμβόλιο. Βέβαια, δεν θα είναι ακριβώς 6 εβδομάδες, γιατί μετά θα πρέπει να γίνει και η μαζική παραγωγή του. Αλλά υπάρχει πλέον η δυνατότητα, ακόμα και σε μετάλλαξη, να υπάρξει νέο εμβόλιο. Γνωρίζουμε όμως ότι ο κορονοϊός, ότι ενώ σου αλλάζει, αλλάζει πάρα πολύ αργά. Δεν αλλάζει δηλαδή δραματικά. Έχει περάσει ήδη ένας χρόνος από την ανακάλυψη του κορονοϊού και δεν έχει αλλάξει τόσο πολύ, έτσι ώστε τα εμβόλια τα οποία βασίστηκαν στον αρχικό, ας το πούμε έτσι, κορονοϊό, να μην το πιάνουν. Επομένως, εγώ είμαι αισιόδοξο σχετικά ότι θα φτάσουμε τους επόμενους μήνες με την επάρκεια των εμβολίων και θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις αλλάξεις μικρές που γίνονται. Μάλιστα. Αυτά κυρίες και κύριοι από το ρεπορτάζ και δεύτερο εμβόλιο λοιπόν, εάν χρειαστεί και αν προχωρήσει και στη χώρα μας αυτή η διαδικασία με τη μετάλλαξη του κορονοϊού που βλέπουμε να συμβαίνει τουλάχιστον στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα έως τις 20 Ιανουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός των υγειονομικών και από εκεί και έπειτα βεβαίως ξεκινά και ο εμβολιασμός των πολιτών. Επίσης να σας ενημερώσω ότι βάσει του κυβερνητικού σχεδιασμού δεν θα εμβολιαστούν άτομα κάτω των 18 ετών. Όλα αυτά τα θέματα κυρίες και κύριοι, διότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα γύρω από το εμβόλιο του κορονοϊού, το τι γίνεται με τις αλλεργίες, το ποιοι πρέπει να το κάνουν ή δεν πρέπει να το κάνουν, πόσο αποτελεσματικό είναι αυτό το εμβόλιο. Θα τα συζητήσουμε με τον Διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου της Καβάλας, τον κύριο Ξενοφών Κροκίδη, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κροκίδη, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Καλησπέρα σε εσάς προσωπικά και σε όλους τους συνεργάτες σας και σε όσους μας βλέπουν και μας ακούν μέσω του δικτύου σας. Λοιπόν, κύριε Κροκίδη, είναι γεγονός. Το εμβόλιο βρίσκεται στην Ελλάδα. Στις 3 Ιανουαρίου μαθαίνουμε ότι θα βρίσκεται και στην Καβάλα. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εμβολιασμοί. Είναι αυτή μια αρχή του τέλους της πανδημίας? Νομίζω ναι. Πράγματι είναι ένα χαρμόσυνο γεγονός αυτές τις χρονιάρες μέρες της γέννησης του Χριστού. Ένα θείο δώρο θα έλεγε κανείς, το οποίο μας δόθηκε όχι μόνο σε εμάς τους Έλληνες, σε όλους τους Ευρωπαίους, σε όλη την παγκόσμια κοινότητα, να έχουμε στη διάθεσή μας ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο για να καταπολεμήσουμε κάτι το οποίο άλλαξε τις ζωές μας. Το 2020, σε λίγα 24 ώρα θα δώσει τη σειρά του το 2021, ήταν μια χρονιά που θα μείνει σε όλους εμάς, μικρούς και μεγάλους, είτε εμπλεκόμαστε μέσω τους ιδιότητάς μας, γιατροί, νοσηλευτές ή άλλοι, θα τη θυμόμαστε αυτή τη χρονιά, σαν μια χρονιά του κοροναϊού που άλλαξε τις ζωές μας. Δυστυχώς αυτό έγινε αφορμή να χάσουμε κάποιους φίλους μας, κάποιους συγγενείς μας, κάποιους συναδέλφους μας. Ευχόμαστε αυτός ο αριθμός τις επόμενες μέρες και εβδομάδες να μην ανέβει σημαντικά και αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε από χτες, από τον εμβολιασμό των πολιτικών και πολιτιακών παραγόντων και συνεχίστηκε και με συναδέλφους χτες και σήμερα, αυτό ευχόμαστε να συνεχιστεί, να έχει ανταπόκριση, γιατί ωραία, καλά είναι τα σχέδια επί χάρτου, αλλά πρέπει να έχουμε και ανταπόκριση από όσους μας βλέπουν και μας ακούν, έτσι ώστε όταν θα έρθει η σειρά τους να δηλώσουν παρόν στον εμβολιασμό και στην πρώτη και τη δεύτερη δόση, γενικά όπως πρέπει να γίνει το εμβόλιο, προκειμένου να αναπτύξουμε τα αντισώματα και να έχουμε την προστασία την οποία προσδοκούμε. Μάλιστα. Άρα να θεωρήσουμε, κύριε Κροκίδη, ότι το συγκεκριμένο εμβόλιο είναι αποτελεσματικό? Είναι, βέβαια, δεν είναι σωστό να μιλάμε, κυρία Χατζηθοδόρου, για ένα και μοναδικό εμβόλιο. Είναι μια σειρά εμβολίων, ναι, τα οποία έχει
Και εδώ είναι μια μεγάλη στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πρόσωπο της Φόντερ Λάιεν, η οποία να θυμίσω ότι είναι γιατρός, είναι μια πολιτικός από τη Γερμανία, η οποία μέχρι πρώτος πριν αναλάβει το πόστο αυτό το οποίο έχει αυτή τη στιγμή, ήταν υπουργός Εθνικής Αμήνης. Ακούστε, Εθνικής Αμήνης, όχι υπουργός Υγείας, παρότι είναι γιατρός, και αυτή τη στιγμή παίζει σημαντικό ρόλο στο να υπάρξει μια κοινή γραμμή των ευρωπαϊκών κρατών. Και υπάρχει ακριβώς, έχουν υπογραφεί με 6 συνολικά συμπράξεις, γιατί δεν είναι μία και μοναδική εταιρεία. Παραδείγματος χάρη τώρα αυτό το εμβόλιο το οποίο έχουμε είναι της Pfizer και της BioNTech, δύο εταιρείες, ναι. Είναι συμπράξεις. Με 6 από αυτές τις συμπράξεις η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προμηθευτεί συνολικά 1,3 δισεκατομμύρια δόσεις προκειμένου να τα διαθέσει αναλογικά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς τις περασμένες μέρες, πριν δύο μέρες, ανήμερα των Χριστουγέννων, πήραμε κάτι λιγότερο από 10.000 εμβόλια. Τον ίδιο αριθμό όμως πήραν σε αυτή την πρώτη δόση και οι άλλες χώρες μεγαλύτερες. Η Ιταλία, μην νομίζω ότι πήγαν περισσότερες. Είναι μια πρώτη. Αύριο μεθαύριο περιμένουμε μια μεγαλύτερη δόση, η οποία θα διανεμηθεί στη συνέχεια μέσω των 5 σταθμών αποθήκευσης στα νοσοκομεία της χώρας, έτσι ώστε στις 4 του μηνός να ξεκινήσει σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας ο εμβολιασμός των υγειονομικών. Και όταν λέμε υγειονομικοί, να θυμίσουμε σε όλους μας, εννοούμε τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους παρασκευαστές, τους βοηθούς ακτινολόγους, τους τραυματιοφορείς, το προσωπικό καθαριότητας, το διοικητικό προσωπικό, το προσωπικό φύλαξης, όλους αυτούς εννοούμε υγειονομικούς, όσους μέσα στους χώρους δουλειάς βρίσκονται και προσφέρουν ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Και αυτό να θέλουμε να τελειώσει γύρω στις 20 του μηνός μαζί με τον εμβολιασμό των όσων διαβιούν σε μονάδες υπερηλίκων ή σε κέντρα αποκατάστασης. Όλο αυτό θέλουν να τελειώσει γύρω στις 20 του μηνός. Αυτό είναι ο αρχικός σχεδιασμός, ο κεντρικός από το Υπουργείο Υγείας. Ναι, ναι. Και από εκεί και έπειτα από ό,τι διαβάζουμε ξεκινά και ο εμβολιασμός των πολιτών, κύριε Κροκίδη. Των υπόλοιπων συμπατριωτών μας και συμπολιτών μας. Με προτεραιότητες, με προτεραιότητες ηλικιακές και βέβαια κάθε εβδομάδα θα έχουμε αφήξεις νέων εμβολίων, ειδικά για αυτό το εμβόλιο το οποίο μιλάμε, το πρώτο της το οποίο είναι στην Ελλάδα. Ναι. Θα έρχεται τον Ιανουάριο 80.000, όπως και αύριο μεθαύριο γίνεται στο 80.000 δόσεις. Θα έρχονται κάθε εβδομάδα μέχρι τέλος του Ιανουάριου και μέχρι τέλος του Μαρτίου θα βγουν 1.255.000 δόσεις του συγκεκριμένου εμβολίου. Γιατί είναι ένα εμβόλιο, το εμβόλιο αυτό της σύμπραξης της Pfizer, της φαρμακευτικής με την BioNTech. Είναι ένα εμβόλιο το οποίο θα πάρουμε σε αρκετά εκατομμύριο δόσεις. Το δεύτερο εμβόλιο το οποίο θα δει και θα πάρουμε τις Moderna, εκείνο είναι ένα εμβόλιο το οποίο θα πάρουμε σε λιγότερο. Τι διαφορά έχουν αυτές οι δύο εταιρείες? Οι δύο εταιρείες δεν έχουν σχεδόν καμία διαφορά. Είναι η ίδια τεχνολογία. Είναι μια τεχνολογία καινούρια που εφαρμόζεται σχεδόν για πρώτη φορά, λέω σχεδόν, γιατί ένα από αυτά τα οποία οδηγούν κάποιους να κριτικάρουν, να είναι, δεν θα έλεγα απέναντι στο εμβόλιο, να είναι διστακτική απέναντι στο εμβόλιο, γιατί τα τελευταίες μέρες και εβδομάδες και στην βιβλιογραφία, την προσβάσιμη, την ιατρική, έχει βγει ένας καινούργιος όρος, βέβαια δεν είναι τωρινό, είναι και παλιότερα. Δεν λέμε, εμείς δεν ονοματίζουμε αρνητές αυτού που δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο. Υπάρχει μια κατηγορία που είναι διστακτική. Βλέπω πώς θα πάει το πράγμα και θα προσθεθώ και εγώ στη λίστα. Αυτό είναι ένας δισταγμός να κάνω το εμβόλιο. Και ένα από τα σημεία κριτικής όσο διστακτικών είναι απέναντι στο συγκεκριμένο εμβόλιο είναι ότι βγήκε πολύ γρήγορα. Ότι, και να θυμίσω εδώ ότι 31 Δεκεμβρίου του 2019, γι' αυτό και λέγεται COVID-19, βγήκε στην επιφάνεια η νόσος η οποία ταλαιπωρεί την παγκόσμια κοινότητα. 26 Φεβρουαρίου είχαμε το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα. 11
Καμαρτίου είχαμε τον πρώτο θάνατο, έναν 68χρονο, αν θα θυμίσω λιγάκι την ιστορία στην Ελλάδα, που είχε πάει στους Αγίους Τόπους από την Ιλία και νοσηλευόταν στη μονάδα της θεραπείας του Ρίου, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Πατρών. Και 10 μήνες μετά έχουμε στην Ελλάδα, στα χέρια μας, και όχι μόνο οι Έλληνες, και οι Ιταλοί και οι Γερμανοί και σε όλα τα μήκη και πράτη της Ευρώπης, έχουμε στη διάθεσή μας και βέβαια και στην Αμερική, έχουμε στη διάθεσή μας ένα εμβόλιο. Αυτό είναι πρωτοποριακό, πρωτόγνωρο, δεν έχει υπάρξει. Ένα εμβόλιο το οποίο όμως ταυτόχρονα έχει δοκιμαστεί σε πολλούς εθελοντές, περισσότερους από κάθε άλλη φορά. Όλα τα εμβόλια που γνωρίζουμε και των ενηλίκων, της γρήπης, του πνευμονιοκόκκου, αλλά και τα παιδιατρικά, τα οποία όσοι πατεράδες και μαράδες μας ακούν αυτή τη στιγμή και ενήλικες και γνωρίζουν, όλα αυτά τα εμβόλια, όταν ήταν στην ίδια φάση, δοκιμάστηκαν σε πολύ μικρότερο αριθμό εθελοντών. Άρα είναι εμβόλια. Να πω χαρακτηριστικά το εμβόλιο το οποίο έχουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, δοκιμάστηκε σε 44.000 εθελοντές, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία έλαβε το εμβόλιο και η άλλη έλαβε το εικονικό, όπως λέμε πάνω. Από αυτούς αξιολογήθηκαν περίπου 36.000 άτομα. Δεν μιλάμε για ασθενείς. Και είδαν ακριβώς πόσοι ανέπτυξαν COVID-19 στην ομάδα που πήρε το εμβόλιο και πόσοι ανέπτυξαν COVID-19 στο διάστημα αυτό παρακολούθησης σε αυτούς που πήραν το εικονικό φάρμακο. Και με αυτό βγάλαμε την αποτελεσματικότητα που λέμε ότι έχει μια αποτελεσματικότητα γύρω στο 95%. Εάν τη συγκρίνουμε με την αποτελεσματικότητα ενός άλλου σημαντικού εμβολίου, και θέλω να επιμείνουμε σε αυτό, του αντιγρυπτικού εμβολίου, και εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω: ποτέ δεν είναι αργά να κάνουμε το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Δηλαδή, όσοι μας ακούνε και βρίσκονται και δεν έχουν κάνει, είναι η τελευταία ευκαιρία για να κάνουμε το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Λοιπόν, κύριε Τρακίδη, να βάλουμε λίγο μία άνω τελεία, να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να δούμε. Έχω πάρα πολλά ερωτήματα γύρω από το εμβόλιο. Κυρίες και κύριοι, παραμένετε μαζί μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα. Συζητούμε με το Διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου της Καβάλας, τον κύριο Ξενοφών Κροκίδη, για το εμβόλιο. Κύριε Κροκίδη, έχω ένα ερώτημα και εγώ και πολύ βεβαίως τηλεθεατές μας. Τι γίνεται με όσους εμβολιαστούν με το νέο εμβόλιο, εάν κινδυνεύουν στη συνέχεια από τον κορονοϊό? Κοιτάξτε, ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε και το απαντήσει βέβαια η παγκόσμια ιατρική κοινότητα είναι το πόσο προστασία παρέχει, να το πω έτσι. Αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί. Η προστασία με τα δύο εμβόλια τα οποία συζητάμε είναι περίπου 4-6 μήνες με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Οπότε αυτό θα πρέπει να επαναλαμβάνεται. Αυτό που είπατε εσείς είναι συνέχεια αυτού που ανέφερα προηγουμένως. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να απαντηθεί. Απ' την άλλη μεριά, αν υπονοείται, αν κινδυνεύει κάποιος από το συγκεκριμένο εμβόλιο. Αυτό είναι ένα δεύτερο ερώτημα. Αν υπάρχουν παρενέργειες, λέτε. Παρενέργειες. Εντάξει, οι παρενέργειες υπάρχουν και είναι υπαρκτές και πρέπει να τις αναφέρουμε. Είναι τοπικές, όπως κάθε εμβόλιο, στο σημείο στο οποίο θα κάνουμε την ένεση μπορεί να έχουμε ένα πόνο χωρίς τίποτα άλλο, μπορεί να έχουμε ενδεχομένως και μία μικρή φλεγμονή, εύκολα ανταποκρίνεται στην χορήγηση της παρακεταμόλης, μπορεί να έχουμε μία κεφαλαλγία, μπορεί να έχουμε μία μυαλγία. Αν εννοούμε τώρα... Αντιμετωπίσιμα όλα αυτά που λέτε, κύριε Κροκίδη. Αντιμετωπίσιμα και προβλέψιμα. Γνωστά προβλέψιμα και αντιμετωπίσιμα. Όχι κάτι πιο σοβαρό, γιατί ο πολλής κόσμος φοβάται. Ο πολλής κόσμος δεν θα έλεγα φοβάται. Είναι μάλλον αυτό που σας είπα. Είναι διστακτικός. Είναι διστακτικός. Θα δει. Περιμένει. Θα δει. Θα το κάνουν κάποιοι. Ξέρω πώς θα... Βέβαια, εδώ να πω ότι από όσους... Δεν θα έλεγα τους διστακτικούς, από κάποιους που είναι απέναντι στο εμβόλιο, άλλη κατηγορία ενδεχομένως, λέγονται κάποια επιχειρήματα ότι αυτό το εμβόλιο, ιδίως στις νέες τεχνολογίες, να παρεμβαίνει στο γενετικό υλικό και το καθεξής. Μέχρι στιγμής δεδομένα δεν υπάρχουν που να πιστοποιούν αυτό το οποίο προβάλλουν κάποιοι από εμάς. Απ' την άλλη μεριά, οι αλλεργικές αντιδράσεις είναι γνωστές και προβλέψιμες και αντιμετωπίσιμες.
Εκείνο το οποίο όμως συζητιέται πάρα πολύ και στο διαδίκτυο και σε κάθε φορά που μας στείλετε ερωτήματα και από τους ασθενείς μας αλλά και από φίλους μας και μας γνωστού μας είναι έχω μια αλλεργία στο περδικάκι. Μπορώ να κάνω εμβόλιο. Να πούμε αυτή τη στιγμή από το κανάλι σας και να τα πούμε και σε επόμενες μέρες και εβδομάδες είμαι διαθέσιμος ότι όσοι από τους συμπολίτες μας και τους συμπατριώτες μας έχουν μια γνωστή αλλεργία σε ένα φάρμακο, σε τρόφιμα, σε έντομα, σε λάτεξ. Πολλοί έχουν μόλις βάζουν γάντια πάνω σε υγειονομική που έχουν μέσα τάλκ κλπ. Αντιδρούν, έχουν αλλεργία. Σε εισπνεώμενα αλλεργιογόνα δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να κάνουν το εμβόλιο. Αποκλείονται από τον εμβολιασμό αυτοί που έχουν κάνει σε προηγούμενα εμβόλια μια βαριά αναφυλακτική αντίδραση. Και όταν λέμε αναφυλακτική αντίδραση, που έπρεπε κάποιο για να του σώσει, για να έχει την τώρα μαζί μα, θα έπρεπε να του έχει κάνει μια αδρεναλίνη ή να έρθουν η βαρύτητά του να οδήγησε σε νοσηλεία στο νοσοκομείο. Αυτό εννοούμε βαριά. Υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι έχουν αλλεργίες και ίσως δεν το γνωρίζουν, κυρία Κροκίδη, από την άλλη. Οι περισσότεροι όμως το γνωρίζουν. Αυτό οι περισσότεροι το γνωρίζουν όμως, έτσι. Οι περισσότεροι το γνωρίζουν. Άρα δεν αποκλείονται όσοι έχουν επαναλαμβάνω σε φάρμακα, τρόφιμα, έντομα, σε λάτεξ και εισπνεώμενα αλλεργιογόνα. Απλώς χρειάζεται ενδεχομένως και βέβαια αποκλείονται, ενδεχομένως αποκλείονται κάποιοι ανάμεσά μας που έχουν τόση βαριά αλλεργική αντίδραση στο παρελθόν και κυκλοφορούν ανά πάσα στιγμή με μια πένα αδρεναλίνης. Έτσι ώστε αν τους συμβεί οτιδήποτε να την κάνουν οι ίδιοι την αίσθηση στον εαυτό. Αυτό είναι το πολύ μικρό ποσοστό των συναδρών μας που αποκλείονται από τον εμβολιασμό. Βέβαια, γι' αυτό εμείς συστήνουμε να έρθει κανείς σε επαφή όταν έχει ένα αλλεργικό ιστορικό, είτε με τον αλλεργιολόγο τον οποίο τον παρακολουθεί, αλλά είτε με τον θεράποδο γιατρό. Αλλά η επίσημη ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων είναι αυτή, ότι δεν αποκλείονται, γιατί να σας πω κάτι, να το πάρουμε και από μια άλλη πλευρά. Αν βγάζαμε τόσο μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού εκτός, τότε ποιος θα έβγαινε εμβολίαση, να το πω έτσι από την άλλη πλευρά. Καταλάβατε. Άρα δεν είναι ότι έχω μια αλλεργία κάποτε, πάλι θα πήρα ένα χάρτη και έβγαλα μια κοκκινίλα, ότι τώρα θα κάνω το εμβόλιο. Θα το κάνεις, εάν επιθυμείς, γιατί να τονίσουμε πάλι ότι ο εμβολιασμός σε όλους μας και σε εμάς τους υγειονομικούς και σε όσους μας ακούνε από το σπίτι τους αυτή τη στιγμή είναι προαιρετικός. Είναι προαιρετικός. Ναι. Αυτό ήταν και Ελλάδα, το επόμενο μου ερώτημα. Τώρα... δεν είναι υποχρεωτικός. Σωστά. Μπορείτε. Από την άλλη όμως καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε κύριε Κροκίδη, ότι είναι προαιρετικό, αλλά έτσι όπως έχει η κατάσταση θα αναγκαστούμε να το κάνουμε οι περισσότεροι. Κοιτάξτε, εμείς, και εγώ μιλάω προσωπικά τώρα, εγώ δεν θέλω κανέναν να αναγκαστεί. Εγώ είμαι χαρούμενος και περήπανος και γιατί είναι το εμβόλιο εδώ και γιατί ζω σε αυτή την Ελλάδα με τα καλά της και τα τροτά της. Αλλά είμαστε περήφανοι που ζούμε σε μια ελεύθερη κοινωνία που μας αφήνει ελεύθερους και δεν μας υποχρεώνει. Πάμε σε εμένα τον υγειονομικό, δεν και καλά να το κάνω. Ακόμη και εγώ που είμαι γιατρός. Κάποιοι διαδοχές συνάδελφοι μου λαμβασμένα δεν θα το κάνω. Αλλά δεν υποχρεώνει. Αυτό είναι μια κατάκτηση, είναι ελευθερία. Βέβαια, εμείς θα προσπαθήσουμε και σήμερα σε αυτή την επικοινωνία μας και στο μέλλον να πείσουμε όσους είναι διστακτικοί, αλλά και όσους είναι ένα σκαλοπάτι πέρα ή να παίρνει τα εμβόλια στο διάστημα αυτό, να τους ενημερώσουμε και η ενημέρωση αυτή για να γίνει, πιστέψτε με, ζούμε ανάμεσα στις γιορτές και ακόμη και αυτές τις γιορτές έχουμε σεμινάρια και έχουμε ενημερώσει μέχρι το τηλεδιασκέψεων για το εμβόλιο. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που τροφοδοτείται καθημερινά. Ακόμη και σημερινά δεδομένα σας αναφέρω σαν την σημερινή μας συνομιλία. Που τα σήμερα μου έγιναν γνωστά και τα οποία φυσικά τα τεκμηρίωσα και με την προσβάσιμη βιβλιογραφία. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μια διαρκή τροφοδότηση γνώσεων και πληροφοριών που θέλουμε να τις έχουν οι συμπολίτες μας και οι συμπατριώτες μας για να πάρουν τη σωστή απόφαση να κάνουν το εμβόλιο, να προσθεθούν σε αυτό το μεγάλο πουλ. Κύριε Κροκίδη, το εμβόλιο για τον κορονοϊό βεβαίως έχει έρθει στην Ελλάδα. Είπαμε και προηγούμενα για την μετάλλαξή του. Ήδη μαθαίνουμε ότι θα υπάρχει και εμβόλιο ειδικό για ένα μεταλλαγμένο κορονοϊό. Ναι.
ήδη, τουλάχιστον από τη μία εταιρεία, τη σύμπραξη της Pfizer με την BioNTech, ο Γενικός Διευθυντής της BioNTech, που είναι τουρκικής καταγωγής, δήλωσε ότι έχει την τεχνογνωσία η σύμπραξη μέσα σε 4-6 εβδομάδες να παράξει εμβόλιο για τον μεταλλαγμένο ιό. Άρα καταλαβαίνετε ότι η επιστήμη τρέχει και να πούμε εδώ και να φτάσουμε σε αυτό το σημερινό επίπεδο, να έχουμε σε 10 μήνες και λιγότερο εμβόλιο. Κάποιοι δούλεψαν αυτούς τους μήνες, ναι, αλλά σωστά. Υπάρχουν και κάποιοι σκαπανείς που τα περισσότερα χρόνια τους λιδωρούσε η παγκόσμια ιατρική κοινότητα και έχει να κάνει με το εμβόλιο του έμπολα. Είναι μια νόσο στο το 14 είχε μια επιδημία στην Αφρικανική Ήπειρο. Κάποιοι εκεί κάνανε πρωτοποριακά πράγματα τα οποία τα εφαρμόζουμε τώρα στην παραγωγή αυτών της νέας τεχνολογίας εμβολίων. Άρα καταλαβαίνετε ότι η επιστήμη συνεχίζεται και τα ωφέλη που θα έχουμε από τη γνώση για τα καινούργια αυτά εμβόλια θα μας βοηθήσουν να παράξουμε και εμβόλια και για λοιμόδη νοσήματα, ενδεχομένως και για αυτοάνοσα και άλλα νοσήματα. Άρα καταλαβαίνετε ότι η γνώση που αποκτούμε από την Παρασκευή, από την τεχνολογία γενικότερα, θα βοηθήσει και άλλους που είναι ανάμεσά μας και πάσχουν από διάφορα νοσήματα στο εγγύς αλλά και στο απότερο μέλλον. Τώρα, γιατί οι νέοι κάτω των 18 ετών δεν πρέπει να κάνουν το εμβόλιο ή δεν επιβάλλεται από την άλλη να κάνουν το εμβόλιο? Ναι. Εδώ να πω, ναι, γιατί δεν έχουν γίνει μελέτες. Θα συμπεριληφθούν στο εγγύς ενδεχομένως και μέχρι να έρθει η μεγάλη μάζα των εμβολίων. Γιατί στις μελέτες που σας ανέφερα προηγουμένως που συμπερίληφθηκαν 44.000, ένα μικρό μέρος ήταν 16 με 17 χρονών, συνολικά 134 άτομα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν ικανοποιητικός ο αριθμός που συμπεριλήφθηκαν στις μελέτες. Αυτό είναι ένα σημαντικό μειονέκτημα προς τωρινό. Γίνονται όμως μελέτες αυτή τη στιγμή προκειμένου να αποκτήσουμε εμπειρία και στα παιδιά. Ευτυχώς βέβαια στα παιδιά ότι η νόσος διαδράμει και πολύ ήπια, αλλά θέλουμε και να συμπεριλάβουμε και αυτούς όπως και άλλες ομάδες όπως είναι οι εγκυμονούσες και ούτε καθεξής. Άρα στο μέλλον, στο εγγύς μέλλον, τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα έχουμε γνώση και πληροφόρηση για το αν θα χορηγήσουμε το εμβόλιο αυτό και στα παιδιά κάπου το 18 ετών, αλλά και σε άλλες ομάδες, τις οποίες αυτή τη στιγμή ενδεχομένως δεν έχουμε στην προτεραιότητά μας. Με τους ασυμπτωματικούς, τι γίνεται, κύριε Κροκίδη? Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι ενδεχόμενα έχουν νοσήσει από κορονοϊό και δεν το γνωρίζουν καν. Οι ασυμπτωματικοί, βέβαια, πολύ καλά κάνετε. Πράγματι, όσον αφορά την επαφή μας με τον ιό, υπάρχουν κάποιοι που πέρασαν ασυμπτωματικά, κάποιοι που είχαν πολύ λίγα συμπτώματα και οι άλλοι που ήταν ασυμπτωματικοί και έγιναν αφορμή ενδεχομένως να μπουν στο νοσοκομείο και να έχουν. Οι ασυμπτωματικοί χρειάζεται να κάνουν το εμβόλιο, γιατί η ανταπόκριση που είχαμε, δηλαδή τα σώματα που έχει ο καθένας μας, εξαρτάται περισσότερο ή λιγότερο και από τη βαρύτητα με την οποία έχουμε περάσει την νόσο. Άρα, όταν κάποιος είχε πολλά συμπτώματα, έγιναν αφορμή για να μπει στο νοσοκομείο, αυτός και 3 μήνες και 4 μήνες ενδεχομένως, μετά από όλη αυτή την περιπέτειά του, θα έχει αντισώματα και θα καλύπτεται. Αυτός ο ασυμπτωματικός δεν θα έχει κανένα. Ενδεχομένως δεν έχει ακριβώς τα αντισώματα, γι' αυτό πρέπει να. Γι' αυτό ακριβώς. Παρότι λέμε ότι όσοι έχουν περάσει την. Έχουν νοσήσει από κορονοϊό, ενδεχομένως δεν πρέπει να κάνουν. Σύντομα θα υπάρξει οδηγία ότι και αυτοί πρέπει να κάνουν το εμβόλιο του κορονοϊού. Άρα καταλαβαίνετε είναι μια γνώση διαρκής. Μέχρι να τελειώσει αυτός ο μήνας που θα εμβολιαστούν οι υγειονομικοί και οι κλειστές κοινωνίες των κέντρων αποκατάστασης, των γεροκομείων και άλλων, θα έχουμε καινούργια γνώση, γιατί σας λέω κάθε μέρα προστίθεται καινούργια γνώση που αφορά και την αποτελεσματικότητα και τις παρενέργειες και φυσικά από ό,τι άκουσα και σήμερα τον κύριο Θεμιστοκλέος που είναι ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, αλλά και η ίδια η κυρία Θεοδωρίδου, η ομότιμη καθηγήτρια παιδιατρικής του ΕΚΠΑ, θα υπάρξει διαφάνεια. Γι' αυτό και σήμερα ανέφερε ένα νούμερο ο κύριος Θεμιστοκλέος, ότι μέχρι στιγμή, χτες και σήμερα, μέχρι κάποια στιγμή το απόγευμα, έχουν εμβολιαστεί
πάνω από 450 άτομα, μάλιστα. Γιατί δεν είναι μόνο γιατροί, είναι και υπουργοί και άλλα άτομα που έχουν κέρυες θέσεις στην κρατική μηχανή. Και από αυτούς μόνο ένας ανέφερε μια αλλεργικού τύπου αντίδραση, η οποία μάλιστα. αντιμετωπίστηκε. Άρα σας λέω, βλέπετε πάνω από 450 και μία μόνο αναφορά ανεπιθύμητης ενέργειας σημαντικής έγινε. Να ελπίζουμε λοιπόν, κύριε Κροκίδη, ότι το 2021 θα έχει καταλαγιάσει γενικότερα η κατάσταση και θα επανέλθουμε σε κανονικούς ρυθμούς πια. Το εύχομαι και το ελπίζω, το πιστεύω ακράβαντα ότι το 2021 θα είναι μια σημαντική χρονιά, άλλωστε είναι σημαντική, ναι. γιατί θα έχουμε τα 200 χρόνια από την απελευθέρωσή μας, αλλά θα έχουμε ταυτόχρονα και την απελευθέρωσή μας από τον ιό. Απ' την άλλη μεριά, αν θέλετε, και η ελληνική κοινωνία αλλά και η παγκόσμια κοινωνία για να πάει ένα βήμα παρακάτω, πρέπει τα μαθήματα που παίρνουμε από τα περασμένα χρόνια να τα μετατρέψουμε σε εμπειρία και σε γνώση και σε δράση. Εάν δεν πάρουμε τα μαθήματά μας από αυτή την πανδημία, δυστυχώς, από ό,τι λένε και κάποιοι, δεν διαβάζουν το διαδίκτυο, ότι η επόμενη μεγάλη πρόκληση υγειονομική θα είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Άρα χρειάζεται να οχυρωθούμε και να πω σαν νοσοκομιακός γιατρός ότι μία από αυτές τις ενέργειες είναι και η θωράκιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο παρά τα όποια προβλήματά του, τις υποστελέμενες προβληματοδότησης, άντεξε και αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει τον κορονοϊό και όχι μόνο. Κύριε Κροκίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα αυτή και τις χρήσιμες πληροφορίες. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια και καλή πρωτοχρονιά σε εσάς. Καλή πρωτοχρονιά σε όλους. Κυρίες και κύριοι, περνάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Εσείς παραμένετε στο ένα channel. Σε λίγα λεπτά από τώρα ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τον Απόστολο Ατζεμιδάκη. Για ό,τι νεότερο, ενημερώνεστε στο www.1news.gr. Καλό βράδυ.